εκτέλεση της αναστάσιμης λειτουργίας νωρίτερα και μέση λύσεως προς τον αριθμό των πιστών εντός των ναών περιλαμβάνει, όπως φαίνεται, η συζήτηση κυβέρνησης ιεραρχίας για τις λειτουργίες του Πάσχα, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Το Χριστός Ανέστη θα ψαλεί στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Η περιφορά του επιταφείου θα γίνει γύρω από τις εκκλησίες τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ στο εσωτερικό των ναών στις ακολουθίες θα μπορούν να βρίσκονται πιστοί με την αναλογία του ενός ατόμου ανά 20 τετραγωνικά μέτρα και ανώτατο όριο τους 100. Όλα αυτά έχουν μπει σε μια διαδικασία συμφωνίας. Και αναμένεται η οικία, όπως σας είπα, του Σαββάτου του Λαζάρου, το οποίο θα τα καταχειρώνει όλα αυτά. Το διαφαινόμενο Πασχαλινό συμβιβασμό είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο περιθώριο εκδήλωσης στη Βουλή. Είχαμε μια λύση, θα κάνουμε έναν συμψηφισμό, ώστε να μην τάξουμε τα πράγματα. Με μέτρα μέσα. Περισσότερη ελευθερία, αλλά δεν πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στα χωριά μας. Την ίδια ώρα το σενάριο των διαπεριφερειακών μετακινήσεων το Πάσχα μπαίνει στο σιρτάρι, καθώς η πανδημία επιμένει απειλητικά. Δεν μπορούμε να συζητάμε για Πάσχα στο χωριό όταν έχουμε 850 διαστολισμένους. Παρ' όλα αυτά, όπως καταγράφεται στη μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό του Όπεν, το 62% των πολιτών τάσσεται υπέρ των μετακινήσεων εκτός νομού. Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός για το κρίσιμο άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου και τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε λάθος απόφαση για χαλάρωση θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Είναι καλό να μην πετάξουμε στον τουρβά όλα τα πιθανά ανοίγματα δραστηριοτήτων που θέλουμε να κάνουμε σε σχολεία, στον τουρισμό, στην εστίαση το Μάιο. Και ενώ αύριο είναι πολύ πιθανό οι λοιμοξιολόγοι να καταλήξουν στις εισηγήσεις τους, το 64% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Άλκο για το Όπεν θεωρούν ότι οι αποφάσεις των ειδικών επηρεάζονται από τις επιθυμίες της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει χάσει τον έλεγχο και προσπαθεί να το κρύψει μέσα από την αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Πάντως, οι τελικές αποφάσεις για το Πάσχα δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό με διάγγελμα μέσα στις επόμενες ημέρες.